Γεια σε όλους! Όποιος δεν με ξέρει, είμαι η Χριστίνα και σήμερα θα παίξουμε ένα απίστευτο challenge με τον Τόλι! Γεια σας παιδιά! Και με την Μαρία! Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε ένα challenge με, που αφορά το φαγητό. Σας το είπα, ότι για θα έχει... Για εδώ. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Σήμερα θα έχουμε 5 ειδών φαγητά, τα οποία θα πρέπει να τα φάμε με τα πράγματα που θα τραβάει ο καθένας και θα γράφει πάνω στα χαρτάκια. Μέσα στα χαρτάκια, πάνω στα χαρτάκια, τέλος πάντων. Ό,τι μας τύχει με αυτό το πράγμα και πρέπει να το φάμε το συγκεκριμένο φαγητό. Θα είναι, δεν θα είναι το ίδιο, θα είναι και στερεά, θα είναι και υγρά. Αλλά τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ περίεργα με αυτά που πρέπει να φας. Τύπου? Κάνε παντόφλα. Καλά, αυτό είναι πλάκα, εντάξει, με παντόφλα δεν θα φας. Είναι και κοβόβα σαμπάνια. Α, ναι, συγγνώμη, εγώ δεν σου βάλα σούπα μέσα στην κόμπα. Α, τέλειο. Βέβαια, άμα είσαστε καινούργοι, κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like. Βλέπετε και το ποτηράκι μας στην κόκκινο. Αυτό σημαίνει πρέπει να γίνει γκρι, να το πατήσετε και να κάνετε και εγγραφή. Τι γίνεται αυτό. Άμε, πάτησε το. Κοίτα. Λοιπόν, προχωράμε αμέσως τώρα για το challenge για να μην καθυστερούμε. Για να δούμε ποιος θα βγει ο νικητής. Ποιος θα καταφέρει να φάει κάποια πράγματα με περίεργα πράγματα. Τόλι, είσαι έτοιμος? Ναι, εγώ. Μπορείς και να μιλήσεις άμα θέλεις. Μαρία, είσαι έτοιμη? Πάντα. Εγώ πάντα είμαι έτοιμη. Και ξεκινάμε. Μπροστά μας και οι τρεις έχουμε σούπες. Βλέπετε εδώ, με περίεργες σούπες, τέλος πάντων. Κάτω έχει πολύ μακαρόνι εμένα. Α, ναι. Σούπες εκ νόρα αυτό που βλέπω. Πού κατάλαβες? Μυρίζει. Α, συγγνώμη. Τώρα θα τραβήξει ο καθένας από ένα χαρτάκι για να δει με ποιο εργαλείο. Με τι. Όχι εργαλείο, με τι θα φάει. Με τι τρόπο. Με τι τρόπο θα φάει την σούπα. Χωρίς να το κοιτάς, βάζεις το χέρι σου και τραβάς. Δεν πειράζει, τράβες έτσι. Στερεωτική. Μήπως έχεις X-rays. Τραβάς και εσύ έτσι. Το ανοίγω. Περίμενε. Τραβάω κι εγώ έτσι. Το βάζουμε εδώ. Και τώρα ανοίγουμε όλοι. Ανοίξτε το. Όχι. Όχι, ρε. Όχι. Με τι, με χέρια. Η Μαρία θα πάει με τα χέρια τη σούπα. Εγώ με κινέζικα ξυλάκια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι. Α, ξυλάκι απλό. Α, το χειρότερο είναι το τελικά. Όχι, τελικά το δικό σου είναι χειρότερο. Το δικό σου είναι χειρότερο. Τι με το χέρι έτσι. Τι είναι το μακρόνι, δεν είναι. Είναι πιο εύκολο με το χέρι, έτσι. Πήγε. Ξυλάκι, ο Τόλις ξυλάκι. Εγώ ξυλάκι κινέζικα. Ξυλάκι και η Μαρία δεν χρειάζεται να κάνουμε χέρια. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα καταφέρει πώς. Εγώ με τα ξυλάκια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω. Πάμε! Α, όλοι είμαστε ταυτόχρονα. Ναι, ρε. Καλή όρεξη. Καλώς το παγιό μου. Τα έχουμε πλύνει τα χέρια, να ξέρετε. Ναι, με βρώμικα. Α, μπορεί με βρώμικα. Μαρία! Ανακατεύομαι, δεν κοιτάω τη Μαρία. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Άγιο, παιδιά! Παιδιά, έχει πολύ αλάτι. Μπορώ να βγάλω το κραγιόν. Όχι, φάει. Έχει πάρει πολύ αλάτι. Άμα δεν το έλεγα, τόση ώρα τρως δεν θα το έλεγε. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πάρω. Εγώ μπορώ, κοίτα. Το σπαγγέλ. Ναι, για να πιω. Όλο! Ωπω! Πόσο πρέπει να φάμε! Έλα, γουρνάκι! Πάει, πάει! Χριστέ και Απόστολε! Πόσες κουταλιές πρέπει να φάω! Έλα, Μαρία, έλα! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κέντζα! Έχει πολύ! Δείτε σας παρακαλώ να το φάω! Σας προωθούμε τώρα! Δεν θα φάω κι άλλο! Ναι, φάτω όλο! What? Πόσες κουταλιές να φάμε! Φάτω όλο, σου είπανε! Ω! Δεν έχει κρέας! Κοίτα, κοίτα το Τόλι, κοίτα! Όλοι προσπαθήσαμε, όχι όλο. Όχι όλο. Νομίζω όλοι καταφέραμε.
Είμαι και εγώ. Ναι. Το πιστεύω. Σταμάτα να το κάνεις. Είναι κερδισμένη είναι η Μαρία. Δεν είναι Μαρία. Δεν είναι πολύ. Είχα την πιο έξυπνη λύση. Έχω να ανακατευτεί όλοι το. Εσύ θα το πω. Ναι, για να φαίνεται τι έχω. Είναι την τέτοια για σας. Ευχαριστώ. Βάλε και αυτό που κάτω μην μου λερώσεις όλα. Το επόμενο φαγητό είναι μπάργκερ. Μπάργκερ. Έχουμε εδώ. Άννα. Ε. Τι διαφημίσεις το μπούτις. Ανάγκη μας είχε. Πολλοί το ξέρουνε. Λοιπόν, το μόνο που δεν ξέρουμε τι τρόπο θα το φάμε, Μαρία μου. Έχουμε τα χέρια. Εγώ σαν κύριο το προηγούμενο. Δεν υπάρχει με τα χέρια. Μία και ξεκινήσουμε από τη Μαρία, τώρα θα ξεκινήσουμε από το όλη, τράβο το όλη. Θα πάρω εγώ ένα. Αφού είναι καημένα, γιατί κοιτάς αλλού και μας επηρεάζει το μας. Ξέρω εγώ, έτσι, να είναι πιο δίκαιο για τα παιδιά. Λάτε να δούμε. Ότι δεν φαίνεται, ότι δεν βλέπουμε. Και κλείνουμε. Κοίτα τη Μαρία, κοίτα. Οδοντόβουρτς. Οδοντόβουρτσα. Κουταλάκι του γλυκού. Κουταλά με τρύπες, θα φάω, ναι. Τι έχεις? Κουταλάκι ολόκληρο να το φάω. Ναι, γι' αυτό λέω θα φάω. Λοιπόν, ο Τόλης θα βάλουμε οδοντόβουτσα. Πώς μπορεί να το βρει. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Τόλης θα βάλουμε οδοντόβουρτσα, καινούρια οδοντόβουρτσα, εννοείται παιδιά, είναι καθαρή. Σίγουρα. Μαρία με κουτάλα με τρύπες και εγώ με κουταλάκι του γλυκού. Νομίζω και οι τρεις έχουμε μια πολύ ωραία λύση. Ειδικά το λέει, δεν χρειάζεται, μπορείς και με αυτό να φας, δηλαδή δεν είναι ανάγκη με αυτή. Ναι, γιατί δεν είμαι σιδέες. Το βοηθάω, το βοηθάει. Το βλέπω το δίκτυο να βοηθάει. Οκ, βρήκα λύση. Πάμε. Εντάξει, νομίζω, χωρίς χέρια Μαρία μου, χωρίς χέρια τώρα. Χωρίς χέρια. Εγώ όχι, πιέζω απλά. Όχι Μαρία. Όχι, μόνο με το ένα χέρι. Όχι, με ένα χέρι. Δεν θα βάλουμε καθόλου χέρι το κανονικό. Τώρα τι κάνεις. Τώρα θα δεις. Κοίτα, πήρε το χέρι. Γιατί με ένα χέρι. Έχουμε πει για ένα χέρι. Όχι, δεν βοηθάς με χέρι κανονικό. Γιατί δεν τρως με αυτό. Αυτό εννοούσα. Τώρα υπάρχουν και άλλες λύσεις. Α, να! Α, να! Εσύ την Μαρία με κουτάλα. Εσύ είσαι το ελληνικό. Ναι, εγώ το. Το να ζει τα παιδιά μου πούνε όλη την ώρα τρώνε αυτή. Αυτό είναι challenge. Εγώ να ξέρω όταν παίζω challenge με φαγητό, δεν τρώω όλη μέρα. Εγώ. Ναι, εσένα σου φαίνεται. Ναι. Για μένα. Όχι εσένα. Τι εννοεί. Με προσβάλλει η κάμερα μάξου. Δεν το ξέρω. Α, είπα και το έχεις στο αίμα της, να προσβάλλει όλο τον κόσμο. Είναι στο χαρακτήρα, ναι, συγγνώμη. Βολεύει κουτάλα. Βολεύει τελικά. Κοίτα, μπορείς να το πιάσεις και όλο να το βάλεις στο στόμα. Δεν έχω τόσο μεγάλο στόμα. Όχι, με εννοώ να το κρατάς και να το δαγκώνεις. Θα το έχεις μια χαρά. Με το ντόβρτσα. Είναι πολύ καλό. Είναι δύο σε ένα. Τρως και καθαρίζεις τα δόντια. Ναι, έτσι. Απ' τη μία τρως και απ' την άλλη καθαρίζεις. Έχω να πω ότι τα καταφέραμε και οι τρεις υπέροχα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σαν να μην είναι και challenge, ε. Ναι. Μας ταΐζει η Χριστίνα. Απλά ναι, απλά σας ταΐζει. Έχω να πω ότι σε αυτό το round καταφέραμε και οι τρεις, γιατί ο Τόλης ακόμα και με οδοντόβουρτσα κατάφερε να φάει. Μπράβο πολύ. Δεν ξέρω κάτι να πάω. Ναι, δεν ξέρω αν κάποιος τον βοήθησε. Και δεν έφτασε δηλαδή. Όχι. Όχι, εσύ έδωσε την ιδέα. Τι λες! Εσύ έδωσες ιδέα έτσι να κάνω! Η Τζέννη του τα είπε! Εγώ το είπα απλώς ότι μπορεί. Τον έβλεπα ότι ήταν έτσι και το κοίταγε. Λέω τι θέλει να κάνει τώρα. Το κάνει να το γυαλίσει. Κοίτατε την ιδέα! Αλλά το να κάνει αυτή έδειχνε έτσι. Εγώ απλώς του έλεγα μπορείς και με άλλο τρόπο. Και οι δύο τον βοηθήσατε με λίγα λόγια. Εγώ αυτό έκανα. Τα κοίταγε. Είναι μικρό παιδί. Και τώρα πάμε στο επόμενο round να δούμε τι θα μας προσφέρει η Τζέννη και τι θα διαλέξουμε εμείς για να το φάμε. Πάμε! Πάμε! Πάμε αμέσως τώρα στο επόμενο round. Έχουμε μπροστά μας και οι τρεις ζελέ. Το γνωστό ζελέ. Μην το κάνεις έτσι και μας πήγε το ζελέ. Θα πρέπει να διαλέξουμε
διαλέξουμε και οι τρεις με ποιο τρόπο θα το πάμε. Διαλέγω εγώ πρώτη αυτή τη φορά. Εντάξει, δεν σου πω κανένα στήμα. Διαλέγει η Μαρία. Κοιτάξουμε αλλού. Διαλέγει ο Τόλης. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε και να δούμε τι αυτή. Με τι θα το πάμε. Κινέζικα ξυλάκια. Πω, κουτάλι μεγάλο. Οδοντόφρυτσα. Νομίζω είμαι ο πιο τυχερός. Νομίζω μόνο εγώ δεν είμαι τυχερή, γιατί κουτάλα ολό. Εμένα κυνήγει και ξύλα. Με τη μία. Easy. Αυτό άνοιξε. Εδώ Μαρία με οδοντόφρυτσα μπλε αυτή τη φορά. Μην μου κοιτάξει, εμένα εκεί κοιτά. Εγώ με την κουτάλα που τρώνε τη σούπα. Ποια σκόνη. Άσε μας μωρέ κι εσύ. Θα το με την άλλη, με την άλλη μεριά. Με την άλλη μεριά θα φάω. Πάμε! Πάμε! Είμαστε πολύ αστείοι. Πώς με την κουτάλα. Α, εντάξει, δεν είναι. Α, πώς θα μπει στο στόμα είναι το θέμα. Εγώ είμαι ευγνώμων γιατί αυτός με έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνη. Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο έξυπνη είσαι. Απλά δεν είναι καλά. Οπέν. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν ωραίο. Βολεύει ρε παιδιά, κοιτάξτε. Οκ, θέλω όπως... Το κόβουμε έτσι, το πιάνουμε. Θα το λέει και εσύ δυσκολεύεσαι, βλέπα. Μαρία μου θα πάρει καθόλου. Ναι, τώρα πρέπει να προσπαθώ. Εμείς θέλω, τα κλώμα. Τι λες. Κοίτα πόσο έφαγα εγώ, Μαρία μου. Κοίτα εγώ πόσο έφαγα, μαμά μου. Κοίτα εγώ πως έφαγα. Α, δεν πιάνετε. Με τους πάει και το πάτωμα. Α, ωραίο είναι, είναι κρασί. Ναι. Φράουλα, γιατί. Σίγουρα είναι φράουλα και έχει κρασί. Ναι. Να, κοιτάξτε, το έπιασα. Κι εγώ, να. Πιο πολύ έφαγα. Απολαμβάνει η Μαρία, απολαμβάνει. Το καλό πράγμα σιγά σιγά πρέπει να το μικρό κουταλάκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ ο ζελέ. Γράψτε κάτω στα σχόλια, ποιος άλλος είναι αυτός που λατρεύει το ζελέ. Α, εγώ να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά που είπα ότι είναι κρίνι. Ποια παιδιά σου είπαμε. Οι συνδρομητές σου. Α, γράβα, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Βασικά το κρίνι αυτό που γράφανε δεν ισχύει. Το cringe είναι όταν παίρνεις μορφασμούς με το πρόσωπο, όταν βλέπεις κάτι περίεργο, κάτι τρομακτικό, κάτι γελίο. Και παίρνεις μορφασμούς. Δηλαδή, για κάνε. Με την κουτάλα θα πω τώρα. Ήταν πολύ cringe τελικά. Ήταν πολύ cringe, ναι. Ο Τόλης απολαμβάνει το ζελέ. Το φάγα όλο. Α, το φάγες όλο. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Τα σούζε ξέρω να τα παίρνω. Πώς. Τα σούζε μπορώ να τα παίρνω με αυτά τα ξυλάκια. Αλήθεια, εγώ δεν μπορώ. Τα σούζε μπορεί να ξυλάκια να μην σου στέλνουν. Ναι. Το σούζε μπορώ εσύ να το πιάνω. Ζελέ να το πιάσω. Παιδιά είναι παιδιανόστιμο σου ζελέ. Να. Είναι σαν dessert. Τι κάνεις Μαρία. Είναι στα παιδιά τι πιάνω. Είναι παράδειγμα αυτό. Έφαγε με τα χέρια, τέλος. Ναι, έχασες. Για να μην το καθαρίσετε. Θα καθαρίσεις μετά. Δεν μου το είχατε πει ότι δεν κάνει τέτοιο. Τι λες ρε Μαρία. Κοίτα τη Χριστίνα, κοίτα. Αυτή προσπάθω χέρια. Εγώ προσπαθώ, τρώω. Εγώ λέω έπρεπε να δώσουμε το δεύτερο. Εγώ λέω. Κάτσε να δω τι θα κάνει τώρα. Εγώ λέω ότι το επόμενο challenge είναι να φάμε χωρίς χέρια. Χωρίς τίποτα. Easy. Μικρή. Με το στόμα. Τα χέρια προσαρμοσμένα. Οκ, αλλά μπορώ να τα πιάνω έτσι τα μαλλιά μου, γιατί έχω μαλλιά, θα μου μπαίνουν έτσι και θα... Μπορούμε να τα κόψουμε. Ναι. Θα κάνω κοτσίδα. 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 Σούπα. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν. Και ο Τόλης έχασε μόλις τώρα έφαγε χωρίς ξυλάκι. Αν δεν μας το είχατε πει. Τι λέει, τι νοείς Μαρία μου, πρέπει να το πας με το πράγμα. Με το πράγμα. Με το πράγμα που σε τυχαίνει. Ναι, έφαγα. Η Μαρία το έφαγε. Ναι. Το έχει λιώσει. Το έχει λιώσει. Δεν πιάνω όταν είναι καλύτερα. Ήθελα να πεις πες. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω η Μαρία έχασε. Κι εγώ το ίδιο. Ποιο πιστεύω ότι η Μαρία έχασε. Να σηκώσει χέρι. Καλά, είσαι τρέμα προδότης.
Εσύ έκανες. Βασικά σε αυτό το ράβο μόνο η Χριστίνα κέρδισε. Ναι. Γιατί ναι. Στην τελική και ο Τόλης είχε πιάσει. Γιατί? Στο τέλος έπιασε. Έχεις πιάσει και εσύ, ζελέ. Βέβαια, δεν χρειάζεται να σας δώσουμε την πάει όλο, αλλά τελικά έτσι. Εντάξει. Εγώ λέω να προχωρήσουμε παρακάτω, έτσι, για να μην καθυστερούμε. Να τους τίποτα και παράξενε. Μολοτόγουρτσα, ζελέ. Γιατί εγώ με την κουτάλα και εγώ με τα ξυλάκια. Ο Τόλης, εντάξει και ο Τόλης. Εντάξει, ο Τόλης το δύσκολο. Σε αυτό το ράο, παιδιά, το βάλαμε νούντες. Για να δούμε με ποιο... τι θα διαλέξει ο καθένας μας για να το πάρει. Εγώ. Ποιος ο Τόλης. Το αγόρι μου. Η Μαρία έπρεπε να διαλέξει τώρα πάλι. Έλα, δεν πειράζει, το πηγούν όλη την ώρα. Α, μωρέ τώρα. Πάμε. Πάμε, πάμε. Εμείς ήδη ανοίγουμε. Τι... Τσιμπίδα. Πυρουνάκι του γλυκού. Τέλεια, εδώ θα πάω με πυρούνι, θα πάω. Με πυρούνι θα πας. Εσύ. Τσιμπίδα. Τι τσιμπίδα. Α, πυρουνόμιζα. Πώς το λένε αυτό το μικρό ξυλό. Καλά, είναι εύκολο ράο νομίζω. Ναι, για εμάς τις δύο, για τον Τόλη δεν νομίζω. Γιατί? Για τον Τόλη είναι ακόμα πιο εύκολο. Σηκώρετε. Όχι, δεν θα τρώνε τα νομίζεις κανονικά, έτσι όπως τρώει ο Τόλης. Μπράβο Τόλη. Σαν γουρουνάκια εννοείς. Όχι, έτσι είναι το κανονικά. Με απόλαυση. Πάτε καλά, εσύ το μαθαίνεις έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι και τον αδερφό σου, εσύ τον έμαθες. Όχι, δεν το σώτησα. Μα είναι δυνατόν. DNA. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε. Και στα δύο αυτιά, ε. Παιδιά, δεν είναι ωραίο. Είναι άσχημο αυτό που κάνετε. Έτσι είναι η καλύτερη απόλαυση. Θα το κάνετε στην Ιαπωνία, που εντάξει, που δεν είναι Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία έτσι τρώνε. Στην Ιαπωνία κάνε, έτσι κάνε. Α! Τι κάνω! Παραλίγο, παραλίγο! Όλα τα νουρλούς αυτά, μπράβο! Έχω την εντύπωση ότι είσαστε πεινασμένοι. Ήρθατε στο challenge για να φάτε. Ναι. 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 Και δεν λέγατε να σας τα φτιάχνω να τα τρώγατε χωρίς το challenge. Δεν τα φτιάχνεις ποτέ. Τι εννοείς! Ας φάω. Εγώ έτσι τη ρωτώ. Λοιπόν, παιδιά, γιατί είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Το τζελέπρε να το πω όλο. Αυτό δεν το τρώσω όλο. Εντάξει, φτάνει. Εγώ έχω κάνει και βρίσκω το τζελέ και μου πες πρέπει να το πω όλο. Τι δεν το τρώσω όλο. Το τζελέ δεν το τρώγες. Έκανες κάτι τέτοια. Προσπαθήσα να το πιάσεις φορές. Να το πιάσεις έτσι ανάποδα λίγο περίπου. Έκανα τρεις φορές. Ωραία θα είναι το πάντως. Μπορείς να τα φας. Πολύ σκληρή κάμερα. Να χορτάσεις. Μετά τι έχει θέλει. Καταλαβαίνετε. Όλοι, όλοι φτάνει. Δεν το φαίνεται ποιο κέρδισε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε. Το πιο δύσκολο αυτό που είχε ήταν ο Τόλης. Ενώ δεν θα το έλεγα ότι είναι δύσκολο. Πιο περίεργο για να φάει. Αλλά εγώ δύσκολο δεν ήταν. Δεν ήταν πολύ από εσά. Ναι, βέβαια. Δεν μα άφησε να πάμε. Να το σημειώσουμε αυτό. Ο Τόλης δεν μας άφησε. Όχι, η Χριστίνα δεν μας άφησε. Φτάνει, challenge είναι. Τι είναι εστιατόριο. Να πω την αλήθεια με αυτό. Είναι πιο βολικό. Τρως πιο πολλά νούδλς και τα καταναλώνεις. Αγόρι μου, μπράβο. Ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Την είπαμε πολύ σωστά να ξέρεις. Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτό το round έχουμε πατατούλες. Οι γνωστές πατατούλες του Μπούντι. Πατατούλες. Μη! Και θα πρέπει να διαλέξουμε εδώ, θα διαλέξει η Μαρία πρώτη. Μην την τύχη τη. Έλα, έλα, σταμάτα. Ο Τόλης. Τελευταίο χαρτάκι. Ελάτε. Τι? Δεν υπάρχουν άλλα χαρτάκια, είναι τελευταίο round. Ξυλάκια μου. Καλαμάκι. Και εσύ. Κουτάλι. Κουτάλι. Εγώ ξυλάκι απλό. Εγώ νομίζω ότι πιο... η οικογένεια αυτή παίζει εναντίον μου. Θέλει να χάσω. Συγγνώμη, εγώ που έχω καλαμάκι. Όχι, παιδιά. Είμαι πολύ. Και εσύ το μαζεύεις και το τρως. Οκ, okay, παιδιά, ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάσαι. Ο Τόλης έχει την πιο καλή λύση. Βέβαια. Όπα. Α, τυρουνάκι, τι θέλεις.
Μα δώσει πυρουνάκι, να που έλεγε εσύ ότι μπορεί να πιάσει. Εσύ πιο εύκολα πιάνει. Εγώ πώ να το πιάσω. Τι γυρίζει, δεν είναι μακαρονιά. Ναι, δεν γυρίζουν, ναι, δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει μέσα. Να τρυπώσει. Για να τρυπώσει και να το πάρω. Τρυπώσει ή να τρυπήσει. Να τρυπήσει. Όχι, να τρυπώσει. Υπαναλαμβάνει και αυτή να τρυπώσει. Δεν το χαλάει όμω. Θα βρει εσύ την άκρη. Όλο που το φάσω όμως. Κι όλο. Ένα που έπιασες δεν μου λέει κάτι. Θα πιάσω κι άλλο, αλλά ήδη έχω πιάσει. Ένα. Και εγώ τρεις φορές είμαι αγαπητή. Ναι, ναι. Και τι θεωρείς από χαμένη. Ναι. Σε το, είπαμε ότι έχασες εσύ από τους τρεις μας, έχασες εσύ. Και το όλους είχες. Πότε. Εκεί, σε εκεί ούτερο. Ναι. Βάζω που υπάρχει και η Τζένι και με δικαιώνει, ε. Εσύ δικαιώνει, απλώς εγώ δεν είπα ότι το όλες κέρδεσαι, εγώ είπα ότι έχασες εσύ. Ναι, και σου είπα, φάει ήδη τρεις φορές με το δίκιο. Τι έφαγες μωρέ Μαρία μου, το έχεις κάνει έτσι. Το έχουμε όπως εγώ σκοπίσει. Τώρα καταστρέφω, όπως εγώ τώρα καταστρέφω την πατάτα, έτσι καταστρέφω στο ζελέσι. Το λέει τι κάνεις ρε τώρα. Έχεις ξυλάκι και έχεις... Απασχολημένη δεν σε βλέπει. Δεν έχω να κάνω, να βλέπετε. Δύο. Δεν έχει να κάνει. Τι δεν έχει να κάνει. Πασόλου. Θέλω να χαλάσει το όχι όλα ρε. Για να μπορώ να το πιάνω. Δεν είναι το challenge να το φας όλο. Να μπορείς να το φας όμως. Έφαγα, τρεις φορές το ζελέ με το ντόμο. Απλά με περισσότερη δυσκολία, όπως εσύ τώρα. Οπότε σε αυτό το round κερδίζει. Ο Τόλης με τη Μαρία. Περίμενα ακόμα, δεν τελείωσε το round πρώτα απ' όλα. Μα ό,τι τη συμφέρει για να κερδίσει. Oh. Μα βλέπω, βλέπω απλά. Μπορεί να βρω το τρόπο μου. Να το. Κοίτα, βρήκα το τρόπο μου. Δεν σας είπα ότι ήρθα να βρω το τρόπο μου. Απλά έπρεπε να σε πιέσουμε λιγάκι και να βρεις το τρόπο σου. Βρήκα το τρόπο μου, παιδιά. Βρήκα το τρόπο, χτύπησες στο κόκαλο. Θέλετε κι άλλες πατάτες. Α, έτσι. Ε? Βλέπεις τώρα δεν χάνεις εσύ. Θέλετε κι άλλες πατάτες. Απλώς έβρισκα τον τρόπο μου, έτσι μου παίρνει λίγο. Καλή. Εγώ 50 πατάτες δεν έφαγα. Τι νοείς. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε να χάνουμε. Μα, όχι, επειδή το λέω. Θέλει λίγο ποιήση η Χριστίνα για να πάρει μπρος. Όχι, okay, δεν θέλει ποιήση. Απλώς έψαχνα τον τρόπο. Πήρες, είναι. Να, γιατί. Τα μισά να μου λέγε. Οι κακίες πως φεύγουν. Ιδέες, ιδέες. Εγώ που θέλω να σε προστατέψω. Από τι απ' τη φίλη. Από τέτοια φίλη. Από τέτοια φίλη. Που σε πιέζει. Αλατάκι δεν έχει. Αλατάκι. Είχε. Αλάτι είναι ασπροστάτατος. Τι λες μωρέ και εσύ. Το αλάτι, να ξέρεις, χρειαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα προϊόντα και υλικά που τρώμε έχει αλάτι. Ξεκίνησαν αυτά τα είχατε φάει πάρα πολύ αλάτι στη σούπα τη Knorr. Παιδιά, εγώ βρήκα τον τρόπο. Από τη στιγμή που βρήκα τον τρόπο, δεν θεωρούμε χαμένοι. Αυτό το πω. Αφού βρήκα τρόπο, εσύ δεν βρήκε τρόπο. Δεν φταίω. Τι είπε, δεν βρήκε τρόπο. Τρώει μια χαρά. Όχι, πατάτε. Πατάτε με το ζελέ. Τρει φορέ έχω. Ναι, αλλά δεν βρήκε τρόπο να τρως. Εγώ 10 φορές έχω φάει το λάδι. Εγώ 50 φορές! Κύριε Ψηλά. Όντως 10 φορές. Πάει το λε, πάει. Εντάξει, και ο τόξο που κατάφερε μετά. Να το πάμε όλο τώρα. Όχι, μάλλον. Είναι δυνατόν να φας αυτές τις πατάτες. Κάνε το μεγάλο. Κοίτα, μα δεν ζητέ ή έγινε το ανεωτό. Σε τι, δεν είναι. Το κούτσι δεν είναι ο καλές πατάτες. Οι καλύτερες. Είναι τελούς. Κοιτάξτε πως έχω. Κοιτάξτε πως έχω. McDonald's. McDonald's τελούς. Κοιτάξτε πόσα έχουν! Όχι, τις κλασικές. Πολύ! Πολύ! Εσύ ώρα σας μιλάει το παιδί. Τόλι, δεν θέλεις τόλι. Τόλι, μην το κάνεις αυτό. Είναι άσχημο. Πώς να πάρω άλλες 5 πατάτες. Μπορείς να φας πρώτα αυτά που έχεις στο στόμα σου και μετά να πάρεις άλλες. Παιδιά, εγώ λέω να λήξουμε γιατί όλοι βρήκαμε τον τρόπο μας. Πώς φαίνεται ότι βρήκε τον τρόπο. Να με κοιτάει εμένα, ε. Κοιτάω γιατί εσύ μου είπες ότι μάλλον έβαζες και σου ναι, επειδή σε έβλεπα και καθώς είναι εκεί πέρα και τρύπωνες τις πατάτες. Έψαχνα τον τρόπο. Δεν πειράζει, αυτή τρύπωνε. Τι τρύπωνε, σαν το... Εγώ το κάνω. Τέλος πάντων. Γιατί έχω να πω Μαρία ότι στο... δεν είναι πολύ ωραίες, δεν ξέρω. Είναι κρύες πατάτες. Είναι και κρύες πατάτες. Δεν είναι πολύ ωραίες.
Τον Τούλιο δεν τον κάλεσα να τρεις πατάσεις από εδώ. Και δεν το στόμα του. Έχω να πω ότι καταφέραμε σχεδόν σε όλα τα round να πάμε με διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο δυσκολεύτηκε η Μαρία στο ζελέ με οδοντόγουρτσα. Και τώρα που δυσκολεύτηκες, τώρα πουθενά δεν δυσκολεύτηκε νομίζω. Όχι, πουθενά, παντού βρίσκεται τον τρόπο. Και το πιο εύκολο όμως ήταν η Μαρία στη σούπα. Ναι. Πάντα εύκολο. Τι, γιατί, τι έφερες. Η πρώτη. Τι έτρωγε. Με χέρι. Α, με χέρι. Βέβαια, βέβαια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσετε τέλεια. Μην ξεχάσετε την εγγραφή, να πατήσετε το like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Και να πάτε να φάτε μόνο το ναι, ποιοι.